Αντιμέτωπε με λειτουργικά προβλήματα θα είναι τα επόμενα χρόνια οι ένοπλε δυνάμει τη χώρα καθώ ξεμένουν από αξιωματικού, αφού όλο και περισσότερε είναι οι κενέ θέσει στι στρατιωτικέ σχολέ. Πράγματι, φέτο είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό κενών θέσεων. Ο πρώτο και ο πιο σημαντικό λόγο είναι ε, το μισθολογικό των μαθητών μέσα στι σχολέ, ο οποίο. Ε, ο μισθός των μαθητών ανέρχεται από 120 έως 150 ευρώ. Εν αντιθέσει των σχολών σωμάτων ασφαλείας που το μέγιστο ποσό που λαμβάνουν οι μαθητές εκεί είναι στα 600 ευρώ. Μπορεί οι θέσεις φέτος να αυξήθηκαν κατά 404, ωστόσο δεν καλύφθηκαν. Με αποτέλεσμα ο προβληματισμός τα μεγαλώνει. Εμείς ε, ως ομοσπονδία έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας στην πολιτική και στρατική ηγεσία. Ε, Ευελπιστούμε ότι σύντομα αναλυθούν μέτρα. Γιατί το μέλλον φαίνεται αμφίροπο και δύσκολο. Το φαινόμενο δεν είναι σημερινό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως συνολικά την τριετία 2021-2023 έμειναν μόνο στη Σχολή Ευελπίδων στα όπλα 312 κενές θέσεις ενώ πλήγμα θεωρούνται οι 148 κενές θέσεις μόνο στη ραχοκοκαλιά του στρατού δηλαδή τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα όπλα επίσης. Ο συνολικός αριθμός των στρατιωτικών σχολών κενές θέσεις είναι 460 δύο αριθμητικά παραδείγματα θα δώσω ε, για τη Σχολή Ευελπίδων οι κενές θέσεις ήταν 230 σε συνολικές 307 και για τη σχολή υπαξιωματικών του στρατού ήταν οι κενές θέσεις 148 συνολικά στις 200. Και μπορεί η εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής να έχει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των τόσων κενών θέσεων. Ωστόσο υπάρχουν και μια σειρά από άλλους παράγοντες που κάνουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές να φιλορροεί. Πάμε μετά στα μισθολογικά επίπεδα των ενεργεία στελεχών, τα οποία είναι πράγματι ε, πολύ χαμηλά. Ένα λόγο δεύτερο, επίση πολύ σημαντικό, είναι το στεγαστικό των ενόπλων δυνάμεων, η έλλειψη ε, οικημάτων και το υψηλό κόστο ενοικία των οικημάτων, ειδικά σε ε, τουριστικέ περιοχέ, ε, όπω παράδειγμα τα Χανιά και η Ρόδο, ε, τα ενοικία είναι υψηλά. Ε, το τρίτο θέμα είναι οι συχνέ μεταθέσει που ανά τρία χρόνια μια οικογένεια πρέπει να μετατίθεται από άκρη σε όλη την Ελλάδα. Α, άλλο ένα σημαντικό θέμα είναι οι αναποτελεσματικές νομοθετικές και διοικητικέ πράξεις που βγαίνουν, ιδίω οι αδικίες που υφίστανται το στρατικό προσωπικό σε ό,τι έχει σχέση με το σταδιοδρομικό, το μισθολογικό και ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών ζητούν από την κυβέρνηση άμεσα να πάρει μέτρα που θα κάνουν ελκυστικές τις ενόπλες δυνάμεις προειδοποιώντα πω η μείωση του προσωπικού αποτελεί θυσμένη εξέλιξη για την εθνική άμυνα τη χώρα. Πάντα θα υπάρχουν εισακτέοι, πάντα θα μπαίνουν νέα παιδιά. Γιατί εντάξει, τα νέα παιδιά ε, πολλά αγαπώνουν την πατρίδα. Οι ενόπλε δυνάμει έτσι αλλιώ προασπίζουν την πατρίδα, την εδαφική ανεξαρτησία τη χώρα και την εδαφική αγεραιότητά τη. Ευελπιστούμε σε αυτό γιατί είναι το μέλλον για τι ένοπλε δυνάμει